Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της επαφής με τη φιδωτή διαδρομή των 35 χιλιόμετρων από το Βόλο, το ορεινό πηλιορίτικο τοπίο αγκαλιάζει φιλόξενα το βλέμμα και υπόσχεται μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία στον επισκέπτη, που δικαιώνεται αμέσως για την απόφασή του να προτιμήσει τη Βιζίτσα ως προορισμό λύτρωσης από το άγχος της καθημερινότητας σε κάποιο πολύβοο αστικό κέντρο. Η επαφή με το χωριό κατά τη δύση του ηλίου αποκαλύπτει ένα ανθρωπογενές αρχιτεκτονικό κέντημα, φωλιασμένο στην καρδιά του δάσους, προκαλώντας έντονη ψυχική ανάταση. Το πρωί, η δροσερή άβρα του παγασιτικού κόλπου ξυπνά γλυκά τον επισκέπτη, στον οποίο πλέον προσφέρεται γενναιόδωρα η απίστευτη θέα, όχι απλώς ενός ορεινού χωριού, αλλά ενός μικρού χειροποίητου θαύματος του πηλίου. Μερικές δεκάδες μικρά σπίτια με χαρακτηριστικές στέγες από τον πηλιορίτικο συστόλιθο, πολλά επιβλητικά δίπατα αρχοντικά, που η χαρακτηριστική τους παραδοσιακή αρχιτεκτονική δεν χορταίνεται ούτε με χιλιάδες παρατηρητικές ματιές. Ξύλινα πορτοπαράθυρα που μοιάζουν απείραχτα στο πέρασμα των αιώνων, υπέρθυρα με βιτρό, μπαλκονάκια με μονοκόμματα ξύλινα κάγκελα, τέτοια που η αρμονία τους μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη θέση των φύλων πάνω στα δέντρα. Στη Βιζίτσα λειτουργούν με απόλυτο επαγγελματισμό άνετοι παραδοσιακοί ξενώνες στα παλιά αρχοντικά, τα οποία προσφέρουν πλήρες, πλούσιο πρωινό δίπλα στο τζάκι, ξεκούραση, άνεση και διασφάλιση της ιδιωτικότητας σε εσωτερικούς χώρους που κόβουν την ανάσα. Οντάδες απείραχτοι στο χρόνο με τα αυθεντικά τους μαξιλάρια και καλύματα, ξύλινα σκαλιστά έπιπλα και αυθεντικές φωτογραφίες από το παρελθόν του ίδιου του αρχοντικού σε μεταφέρουν με ακρίβεια χρονομηχανής στο άρωμα και στο χρώμα μιας άλλης εποχής. Μετά την τουρκοκρατία, όπου η Βιζίτσα ανθούσε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. Πιο παλιά ασχολούμαστε με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Το χωριό μας πιστεύουν ότι είναι άρχισε να χτίζεται γύρω οι πρώτες ενδείξεις το 1650 περίπου. Οι πρώτοι κάτοικοι που μετοικήσαν εδώ ήταν από την Θράκη, Θρακιώτες, κτηνοτρόφοι, και αναπτύχθηκε πολύ σημαντικά η κτηνοτροφία στην περιοχή μας. Έκτοτε ασχοληθήκαμε με τη γεωργία. Φτιάξαμε μεγάλες εκτάσεις, όπως θα έχετε δει στο πήλιο, με ελιές, και αργότερα ασχοληθήκαμε πολύ με το εμπόριο του μεταξωσκόλικα. Γι' αυτό και ήδη υπάρχουν εδώ πάρα πολλές μουριές. Τα φύλλα της μουριάς ήταν όπως τα σημερινά χρήματα. Δηλαδή, οι περισσότερες αγοροπολισίες τον καιρό εκείνο γινόταν με φύλλα μουριάς. Το πήλιο υπήρξε στην τουρκοκρατία ένα βουνό προνομίων λόγω της συγγένειας που είχε η μητέρα του Σουλτάνου με την περιοχή, και έδωσε προνόμια ώστε να γίνει το πήλιο το δεύτερο Άγιον Όρος της εποχής, όπως λεγόταν, με τα πολλά μοναστήρια και τις εκκλησίες που αποτέλεσαν και τον πόλο έλξης όλων των κατοίκων γύρω από αυτούς. Και έτσι υπήρξε και η μεγάλη ανάπτυξη του πηλίου, που έδωσε και την πνευματική όθηση και την άνθηση του νεοελληνικού διαφωτισμού, που ξεκίνησε, όπως όλοι γνωρίζουμε, από τις Μηλιές με τον Άνθιμο Γαζή, τον Γρηγόριο Κωνσταντά και τους μεγάλους αυτούς δασκάλους του γένους. Η ιστορία και η παράδοση της περιοχής είναι τεράστια.
ίσως αυτός που έρχεται να βλέπει μόνο την ομορφιά των κτηρίων και του περιβάλλοντος. Αλλά αν ψάξει λίγο την ιστορία, θα βρει μέσα της ψήγματα τεράστια και από θέματα τέτοια που πραγματικά θα μπορούσε ακόμη και ένας ιστορικός ή ένας ερευνητής να κάνει διατριβές πάνω σε αυτά που έχουν συμβεί στο Πήλιο. Μετά ασχοληθήκαμε πιο πολύ με το χωριό, το φτιάξαμε από μαστόρους της Ηπείρου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ιερός ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που είναι και μοναστήρι ταυτόχρονα, που υπάρχει μία επιγραφή που γράφει Ζουπανιώτης το 1790 περίπου. Άλλοι θεωρούν ότι ο Ζουπανιώτης αυτός είναι το όνομά του και άλλοι από το Ζουπανία, που ήταν ένα χωριό στην Ήπειρο. Πιστεύουμε ότι γύρω στο 1850 θα πέθανε και οι τελευταίοι μοναχοί εδώ. Αντρικό ήταν το μοναστήρι πρώτα. Τώρα είναι υπό ανασύσταση να γίνει γυναικείο. Και προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού να το κάνουμε λειτουργήσιμο. Βέβαια η εκκλησία λειτουργούσε ως ενωριακός ναός όταν έγιναν οι σεισμοί το 1955. Η εκκλησία εδώ του χωριού, η ζωοδόχος πηγή, έπαθε μεγάλη ζημιά και μέχρι να ανακαινιστεί για να ξαναλειτουργήσει, αυτός ο ναός λειτουργούσε, εδώ το μοναστήρι λειτουργούσε όχι ως μοναστήρι, αλλά ως ενωριακός ναός. 1860 έχουμε σεισμό, τότε η οροφή του ναού ανοίγει στα δύο. Για να μπορέσουν να δέσουν το ναό, βάζουν τα ξύλινα δοκάρια τα οποία βλέπουμε. Έτσι, μεταξύ των ετών 1860-1865, παραγγέλθηκε το τέμπλο με τις εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος, ο άμβωνας και τα δύο τα προσκυνητάρια, και αγιογραφήθηκαν, φιλοτεχνήθηκαν όλα τα προαναφερθέντα στην Κεφαλονιά. Και το τεχνική δομή και το λιθόστρωτο αυτό και οι πλάκες και όλο αυτό το όμορφο σκηνικό ήταν ότι η δομή αυτή ήταν καθαρά ηπειρώτικη. Δεχτήκαμε πάρα πολλούς ηπειρώτες μετανάστες σε εκείνο το διάστημα σε αυτήν την περιοχή και κάναμε πάρα πολλά αρχοντικά σπίτια και καλτερίμια και δρόμους που ήταν η δίευλη επικοινωνίας τότε μεταξύ των χωριών. Το χωριό, λεπτό με το λεπτό, σε προετοιμάζει για ακόμα πιο ευχάριστες εκπλήξεις. Κάθε αυλή, κάθε σπίτι, κάθε γειτονιά είναι συνδεδεμένη με παλιά και αναπαλαιωμένα πέτρινα καλτερίμια, όλα φτιαγμένα χωρίς την άνεση των σύγχρονων εργαλείων από περιζήτητους μαστόρους της Ηπείρου δύο αιώνες πριν. Το στύλβωμα που έχουν υποστεί τα πετρώματα στα δρομάκια από τα πέταλα των αλόγων είναι εμφανή σημάδια μιας εποχής νόστου, η οποία ωστόσο ακόμα επιζεί, επειδή τα αυτοκίνητα εδώ δεν έχουν καμία θέση. Από τις μαρμάρινες κρίνες του χωριού με νερό από καθαρές πηγές ξεκινούν οι περιηγητές και οι πεζοπόροι, είτε οικογενειακώς είτε σε οργανωμένες περιπατητικές ομάδες, για τις υπέροχες συντηρημένες διαδρομές μέσα στο δάσος, κοντινές και μακρινότερες, από το χωριό προς τις γειτονικές συνοικίες. Βυζίτσα είναι ένα σταυροδρόμι τεσσάρων πεζοπορικών διαδρομών. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι από πάνω ακριβώς από τη Βυζίτσα περνάει το μεγάλο μονοπάτι του Πηλίου, μια τεράστια διαδρομή στο Πήλιο 160 χιλιόμετρων. Με εφαλτήριο τη Βυζίτσα λοιπόν, σήμερα περπατάμε κάτω προς το Καταφύδι και στα Καλά Νερά, μια κλασική διαδρομή σε παραδοσιακό, πολύ καλοσυντηρημένο καλτερίμι, βοηθάει τον πεζοπόρο και τον αποζημιώνει και από φυσικό κάλος και από ομορφιά όσον αφορά το περπάτημα. Ετοιμαζόμαστε να απολαύσουμε μια υπέροχη πεζοπορική διαδρομή, φυσικά μαζί με τα παιδιά, γιατί σκοπός μας πλέον δεν είναι να περπατάμε μόνοι μας. Σκοπός μας είναι να γίνει τρόπος ζωής και για τα παιδιά μας η πεζοπορία και η επαφή με τη φύση, που τον τελευταίο καιρό το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Η Βυζίτσα μόλις σε καλωσόρισε και άνοιξε την αγκαλιά της για να πηδηστείς μέσα της. Να ανοίξεις το σακούλι σου και να παραχώσεις εκεί εικόνες και δυνάμεις, να μπορέσεις να αφηγηθείς, να περιγράψεις τον καμβά των εντυπώσεων που ανοίγεται μπροστά σου απλόχερα στο γνήσιο πηλιορίτικο τοπίο.
ταξίδι στο χρόνο προσφέρει και ο περίφημος Μουτζούρης. Ένα μικρό, ανακατασκευασμένο εξ ολοκλήρου τρενάκι που κάποτε μετέφερε τα προϊόντα των χωριών του Πηλίου, λάδι, ελιές, οπωροκυπευτικά, μέλι, κρέατα, στο Βόλο. Ήταν τότε που δεν υπήρχαν οι δρόμοι. Ο μόνος σύγχρονος τρόπος να μεταφερθούν γρήγορα και με ασφάλεια τα αγαθά στην αγορά. Σήμερα λειτουργεί καθαρά για τουριστικούς λόγους, μεταφέροντας προς τις μιλιές επισκέπτες που έχουν την ευκαιρία να μείνουν για περίπου 3 ώρες. Η συγκοινωνία η οποία είχαμε εμείς, το τρένο ήταν, δεν είχαμε κάτι, τίποτα. Και πάναμε στο Βόρο, περαδόθη, εκεί έτσι να φόρτωνε το τρένο, λιές, πυρήνα, μεταξύ των άλλων όμως οι λιές. Δεν ήταν ότι τσιμάζανε οι μοναχοί μας. Έρθανε και από τον κάμπο, πολλοί άνθρωποι, καραβάνια. Είχε πολλή ελαιοσοδία, μαξούλι του λέγαμε. Αλλά δεν είναι αυτό, είναι και ένα άλλο. Αυτοί έρχονταν εδώ οι άνθρωποι, κοκκιρεμένοι άνθρωποι, για να πάρουν το λαδάκι. Θα έρθουν να πάρουν το λαδάκι, θα το βάνε στα τενικέδια. Μεταξύ των άλλων, η συγκοινωνία ήταν το τρένο. Η φιδωτή διαδρομή του Μουτζούρη είναι ονειρώδης, σχεδόν μυθική. Έτσι όπως κυλάει πάνω στις ράγες που χάνονται μέσα στο πλούσιο δάσος και οι επιβάτες του δεν χάνουν την ευκαιρία για μοναδικά φωτογραφικά στιγμιότυπα. Η πεζοπορία, αγαπημένο σπορ για τους περισσότερους από τους επισκέπτες του χωριού, αποκαλύπτει στους τυχερούς πεζοπόρους και κομμάτια της καθημερινότητας των μόνιμων κατοίκων στο χωριό. Όπως είναι το μάζεμα της ελιάς, που εδώ έχει ένα χαρακτηριστικό ολοστρόγγυλο σχήμα, αλλά και μελισσοκόμους που περιποιούνται τις κυψέλες, παράγοντας πολλές ποιότητες γνήσιο μέλι. Στο πήλιο έχουμε 3 ποικιλίες μελιού, καστανόμελο, κουμαριάς και διάφορα ανθόμελα. Και προσπαθώ να τα προωθήσω στο μαγαζί που έχουμε την οικογενειακή επιχείρηση, το Μελένιο, στην πλατεία της Βυζίτσας. Η τοπική ποικιλία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τόπο μας βασίζεται στο μέλι καστανιάς, μέλι βελανιδιάς και φυσικά μέλι από άνθη, τα οποία είναι γεμάτα σε πλούσια εχνοστοιχεία, μέταλλα και φυσικά πάρα πολλά συστατικά για να μπορέσει να λειτουργήσει ο ανθρώπινος οργανισμός. Όπως για παράδειγμα το μέλι ελάτης, το οποίο είναι πλούσιο σε σίδηρο, το οποίο χρειαζόμαστε όλοι. Η περιήγηση ανοίγει άθελά της στο μεγάλο βιβλίο της ιστορίας του βιοπορισμού των ντόπιων, που παρά την τουριστική άνθηση δεν αποχωρίστηκαν ποτέ τα χωράφια των παππούδων τους. Οι κάτοικοι ευημερούσαν ασχολούμενοι με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, ενώ είχαν κτίσει και τα αργυρέικα, έναν οικισμό επίνιο, πιο χαμηλά προς τον παγασιτικό, όπου μετέφεραν όλες τους τις δραστηριότητες, ξεχειμονιάζοντας σε πιο ήπιο κλίμα. Από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Μάιο περίπου, Απρίλιο-Μάιο εκεί, αναλόγως πότε έπεφτε το Πάσχα περίπου, μεταφερόταν όλο το χωριό στα Αργυρέικα. Στα Αργυρέικα δεν είχαμε δρόμο όμως. Καλά νερά, πήγαινε με τα πόδια. Πάμε να πάρουμε ψάρια τσέρολα τότε. Όλοι, εκεί θα πάμε κάθε 2 φορές την εβδομάδα. Τα ντόπια προϊόντα της Βυζίτσας δεν μένουν αναξιοποίητα, καθώς 7 τολμηρές γυναίκες του χωριού έχουν από μόνες τους συστήσει ένα συνεταιρισμό, τις Εσπερίδες, παράγοντας τρόφιμα και γλυκά από εγχώριες ποικιλίες πρώτων υλών. Το αποτέλεσμα του κόπου τους έγινε αμέσως ξακουστό σε ολόκληρο τον κόσμο, αφού δεν υπάρχει ούτε ένας επισκέπτης του χωριού που να μην διαβεί το κατόφλι τους με στόχο να αγοράσει κάποια από τα περιζήτητα πλέον προϊόντα τους. Εγώ θα ήθελα να έχω μία ντομάτα με γλυκάνισο, τη μαρμελάδα αυτή τη φημισμένη από ό,τι λένε. Ναι, αυτή είναι η μαρμελάδα μας, ντομάτα με γλυκάνισο, μια ιδιαίτερη εδώ παραγωγή που έχουμε. Το φυρίκι που σας είπα ότι είναι και pop, είναι από τη Βυζίτσα, γιατί λίγα χωριά έχουν φυρίκια, αλλού δεν έχει. Το φυρίκι είναι από την περιοχή εδώ, από τη Βυζίτσα. Ξεκινήσαμε το 2011, μας άρεσε η ιδέα να διατηρήσουμε τις παλιές παραδοσιακές πηλιορίτικες συνταγές και να το συνδυάσουμε με τον τουρισμό και τη μεταποίηση. Τα τσιτσίραυλα αξιοποιήσαμε, που είναι εδώ τοπική σαλάτα τσίπουρο μεζές, μια και είναι όλοι οι μερακλείδες εδώ στο Πήλιο, και ξεκινήσαμε. Όλα αυτά τα κάναμε παράλληλα με τον τουρισμό. Σε ποιο επίπεδο? Στο επίπεδο ότι σε συνεργασία με τουριστικά γραφεία έρχονται γκρουπάκια και ξένων και Ελλήνων και κάνουμε εδώ μαθήματα μαγειρικής. Από το 2011 και κάθε καλοκαίρι κάνουμε αυτό το φεστιβάλ παραδοσιακής μαγειρικής εδώ στο χώρο πίσω, τον προαύλιο χώρο εδώ του συνεταιρισμού. Πάντα προσέχαμε να είναι από προϊόντα
που υπάρχουν εδώ στο Πύλιο, δίνοντας βάση στην τοπική οικονομία. Τα ντόπια γλυκά, τα τσιτσίραυλα, ο πασίγνωστος ντόπιος τσιπουρομεζές, από φύλλα αγριοφυστικιάς του δάσους, βότανα, λάδι, ζυμαρικά και κάθε είδους εγχώριο προϊόν, πολλούνται και στα εμπορικά καταστήματα της Βυζίτσας, ενώ κάποια θυμίζουν περισσότερο τοπικό λαογραφικό μουσείο. Και αυτό είναι το περίφημο τσιτσίραυλο, έτσι. Βεβαίως. Της αγριοφυστικιάς είναι ο... Ο Ανθός. Ο Ανθός και το έχει κάνει με ξύδι και με είναι τι άλλο. Είναι κουσάκι αυτή τη στιγμή. Ο τέλειος μεζές. Το τσιπουράκι. Το τσιπουράκι. Πραγματικά. Καλά. Κάτι το οποίο όμως είναι πάρα πολύ παραδοσιακό και δεν το βρίσκει σίγουρα κανείς εύκολα κάπου αλλού, είναι τα τσιτσίραυλα. Ίσως να ακούγεται λίγο περίεργη η λέξη, αλλά είναι ανθός άγριας φυστικιάς και είναι ο τέλειος τσιπουρομεζές όλου του τόπου μας. Και όποιον και να ρωτήσετε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρει. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο Μελένιο. Εμείς βασικά ασχολούμαστε πιο πολύ με τα παραδοσιακά προϊόντα. Η οικογένειά μας ασχολείται εδώ και 40 χρόνια περίπου με τη μελισσοκομεία. Ο μπαμπάς μου, ο άντρας μου πλέον. Κοιτάζουμε να έχουμε χειροποίητα προϊόντα, τσιτσίραυλα, ελιές, τραχανάδες, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες. Από νωρίς το απόγευμα η πλατεία βρήθη κόσμου. Επισκέπτες ξένιαστοι, χαρούμενοι, σε παρέες ή οικογένειες, απολαμβάνουν τον καφέ ή το γλυκό τους, ενώ στα δύο εστιατόρια του χωριού ετοιμάζονται από ντόπιους μάγειρες σπιτικά φαγητά, αλλά και γκουρμέ, όπως η πιπερόπιτα, που ανοίγει την όρεξη και για το χοιρινό κότσι, που συνοδεύεται από ντόπιο κόκκινο ή άσπρο κρασί, φτιαγμένο από τις εγχώριες ορεινές ποικιλίες του Πηλίου. Δεν λείπουν βεβαίως τα μαγειρευτά, αλλά και οι ψητολιχουδιές στη σούβλα που σερβίρονται χωρίς καθυστερήσεις, με μεγάλη ευγένεια και επαγγελματισμό. Εδώ είναι το σπιτζοφάι. Κλασικά, το πηλιορίτικο. Είναι το λουκάνικο ντόπιο. Περιγές, το λαδάκι δικό μας. Είναι παραγωγή. Το εξοχικό είναι κάτι σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Με φύλλο ανοιγμένο ντόπιο δικό μας, εδώ πέρα το ανοίγω εγώ. Μοσχαράκι, χοιρινό μέσα, φέτα, πιπεριά. Η πιπερόπιτα, και αυτό με δικό μου φύλλο. Από ποικιλία στο φαγητό, όχι μόνο δεν θα στερηθεί ο επισκέπτης, αλλά μάλλον έπειτα από το τραπέζι θα χρειαστεί το νερό της βρύσης στην πλατεία για να χωνέψει. Παραδοσιακό ηλιορίτικο σπιτζοφάι, με πιπεριές και λουκάνικο και σαλτσούλα κόκκινη. Κότσι χοιρινό, από τα καλύτερα πιάτα του μαγαζιού, με κόκκινη σαλτσούλα, έχει μέσα διάφορα λαχανικά, πιπεριές, καρότα, και δένουμε όλα μαζί τη σάλτσα και το σταμνάκι. Τρία διαφορετικά κρέατα, χοιρινό, αρνάκι και μοσχάρι, μαγειρεύονται μαζί, έχει πιπεριές μέσα, τυράκια, έχει δύο τυριά, φέτα και λιωμένο τυράκι όπως βλέπετε από πάνω. Ο εναλλακτικός οικολογικός τουρισμός ανθεί στο χωριό, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει μια πλούσια βόλτα μέσα στο δάσος, πάνω σε ήρεμα άλογα. Η εμπειρία είναι απόλυτα ασφαλής και ενθουσιάζει όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και τους μεγάλους. Ξεκινήσαμε το 2015 αυτή την επιχείρηση με 3 άλογα και σιγά σιγά γίνανε 7. Το δυναμικό μας είναι με 7 άλογα. Ως μαγνήτης για τους λάτρεις των σπορ, λειτουργεί η ειδική πίστα για motocross στη Βυζίτσα. 11 και, περιμένουμε. Εδώ έρχονται και απολαμβάνουν πολύ συχνά τις διαδρομές, αθλητές από το Βόλο, αλλά και από ολόκληρη την Ελλάδα. Θα πάμε μάλλον στην ακάτω σπογάτω στο πιστάκι, που γίνονται και αγώνες καμιά φορά. Και παράλληλα θα πάσουμε και σε χωματόδρομους διάφορους να κάνουμε σαν κύκλο. Τέλεια, τέλεια. Θα βάλουμε μόνο σαν κύκλο. Και φυσικά μετά καφετάκι. Μόνο χώμα. Το καλύτερο. Μιλήσαμε πάρα πολύ ωραία και για φαγητό και για καφέ και για ποτό. Και τέλεια.
Και στα 2 χιλιόμετρα, 3 είναι η θάλασσα. Α, πάμε για καφέ, μετά για σβήσιμο. Κάθε Κυριακή στη Βυζίτσα, στην πλατεία. Πάντα, πάντα έχει πάει. Όσο ο καιρός βέβαια το επιτρέπει, ε. Η Βυζίτσα, ωστόσο, δεν προσφέρει απλώς μια απόδραση από τη βοή της πόλης και έναν ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό για λίγες ή και περισσότερες ημέρες, αλλά δίνει και στους ρέκτες και τη δυνατότητα να ανακαλύψουν παλιά ιστορικά μοναστήρια και να μετέχουν ως προσκυνητές στη μυσταγωγία του Ορθόδοξου Χριστιανικού Εκκλησιασμού. Υπάρχει ένα κολυβάδικο, έτσι ονομάζεται, μοναστήρι. Γνωρίζετε όλη την κολυβάδικη παράδοση και όλο το γεγονός το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια του 17ου και κυρίως προς το τέλος του 17ου αιώνος. Έτσι έχουμε ένα μικρό μοναστήρι με πρώτο κτήτορα και πρώτο καταγεγραμμένο ιερομόναχο, τον ιερομόναχο Παρθένιο, με μια μικρή αδελφότητα, ήρθαν, εγκαταστάθηκαν εδώ και το 1799 έχτισαν και το καθολικό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, αλλά και τα γύρω κελιά. Σήμερα έχουμε γιορτή εδώ στο μοναστήρι. Γιορτάσαμε τον Τίμιο Πρόδρομο, τον έφορο εδώ της μονής μας και προστάτη μας, και ο Τίμιος Πρόδρομος να ξέρετε ότι είναι και προστάτης όλων των μοναχών. Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, αλλά και ο σεπτός ναός της Ζωοδόχου Πηγής, ελκύουν χιλιάδες επισκέπτες, καθώς αφηγούνται με το δικό τους μοναδικό τρόπο ένα μεγάλο κομμάτι της εκκλησιαστικής μας ιστορίας. Το 1860 έχουμε σεισμό, τότε η οροφή του ναού ανοίγει στα δύο. Για να μπορέσουν να δέσουν το ναό βάζουν τα ξύλινα δοκάρια τα οποία βλέπουμε. Έτσι μεταξύ των ετών 1860-1865 παραγγέλθηκε το τέμπλο με τις εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος, ο άμβωνας και τα δύο τα προσκυνητάρια και αγιογραφήθηκαν, φιλοτεχνήθηκαν όλα τα προαναφερθέντα στην Κεφαλονιά. Θα πίστευε κανείς ότι ένας τέτοιος τουριστικός προορισμός που προσφέρει αγαλίαση και ηρεμία στους επισκέπτες δεν μπορεί να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς που θα ήθελαν μία νότα διασκέδασης και τη νύχτα. Κι όμως, οι μουσικές παρέες είναι καθεστώς στο καφέ της πλατείας. Εκεί, με καθαρά παρεΐστικη διάθεση, ντόπιοι μουσικοί ενώνονται με ένα-δύο μπουζουκάκια και μία κιθάρα και το ποτό γίνεται λιγάκι πιο λυρικό. Δώσε μια φλόγα, έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει, ράγκο σιριγιάνη γλυκιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει, ράγκο σιριγιάνη γλυκιά. Η Βυζίτσα είναι ολοκληρωμένος τουριστικός προορισμός που διαθέτει όλες τις ανέσεις. Ύπνο, φαγητό, περιηγήσεις, δραστηριότητες, σπορ, αγορά και επαφή με το Μουτζούρι ολόκληρο το χρόνο. Και γι' αυτό οι επισκέπτες της την προτείνουν αναπηφύλακτα σε όσους θέλουν να προσθέσουν στο ενεργητικό τους από ένα όμορφο Παρασκευοσαββατοκύριακο μέχρι πολυήμερες διακοπές, χειμώνα-καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ όμορφο χωριό, μας άρεσε πάρα πολύ η πλατεία, μας αρέσει το παραδοσιακό που, έτσι, περιβάλλον και τα σπίτια που έχουν αυτό το ύφος. Και εμένα μου αρέσει, είναι πολύ παραδοσιακό το χωριό όλο, είναι πολύ όμορφο και θα ήταν όμορφα όλος ο κόσμος να μπορεί να έρθει να το επισκεφθεί. Κάθε περιοχή έχει διαφορετικό τουρισμό, τα νησιά έχουν διαφορετικό τουρισμό μόνο το καλοκαίρι. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά, εδώ είναι Έλληνες που κάνουν τουρισμό, οι υποδομές είναι καλές, φυσικά δεν βρήκαμε χιόνια. Αλλά περνάμε πάρα πολύ όμορφα, είναι ωραίες περιοχές, ωραίο φαγητό, ωραία διαμονή, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. 365 μέρες διακοπές στη Βυζίτσα.
Βυζίτσα. Το μικρό στολίδι του Πηλίου που συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο βουνό και θάλασσα. Περιηγηθείτε στο βουνό των Κενταύρων μέσα από τα μικρά του καλδερίμια. Ξεδιψάστε στην Κρίνη Μούσχα και απολαύστε μαγευτική θέα απολαμβάνοντας τοπικές σπεσιαλιτές στην πλατεία του χωριού. Νιώστε δέος στη Βυζαντινή Μονή του Τιμίου Ιωάννη Προδρόμου. Βυζίτσα. Μόλις 32 χιλιόμετρα από τον Βόλο, η Βυζίτσα αποτελεί το ιδανικό καταφύγιο για όσους αναζητούν ηρεμία. Αρχοντικά και ξενώνες ιδανική για ξεκούραση, με θέα το απέραντο γαλάζιο. Βόλτες με το τρενάκι που θα σας ταξιδέψουν σε άλλες εποχές. Αλλά και οι φίλοι της πεζοπορίας θα βρουν στα μονοπάτια της Βυζίτσας το δικό τους παράδεισο με διαδρομές μέσα από πλατάνια. Και επειδή η Βυζίτσα έχει πολλά πρόσωπα, διασκεδάστε με την ψυχή σας σε ένα από τα μαγαζιά του χωριού, διασκέδαση που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς. Βυζίτσα, για όσους θέλουν να νιώσουν την αδρεναλίνη τους να πιάνει κόκκινο, με διαδρομές που πραγματικά κόβουν την ανάσα. Βυζίτσα, εκεί όπου οι διακοπές δεν τελειώνουν ποτέ. Βυζίτσα, 365 μέρες διακοπές.